σερβιτόρος. Στο τέλος της βάρδιας, σε έβαλα να φας όλο το σνίτσελ. Καμένο, όπως ήταν. Δυστυχώς όλα αυτά βρήκανε πατήματα και στο παρελθόν σου. Δηλαδή. Μεγάλωσες σε ένα σπίτι που δεν σου έδιναν σημασία. Και όταν σου έδινα, ήσουν το παιδί που όλα τα έκανε λάθος. Που δεν άκουσε ούτε μισή καλή κουβέντα. Μόνο φωνές και σχόλια. Πολλές φορές η βία, εκτός από ψυχολογική, ήταν και σωματική. Ας το καλό σου, ρε ντόκτορ. Με συγκίνησες πρωί-πρωί. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε όταν ένας από τους σερβιτόρους σου έβγαλε το παρατσούκλι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, ε! Σε βάφτισε καμένο σνίτσελ. Ακόμα και ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου έτσι σε φώναζε. Κι ύστερα. Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Έλα, ντόκτορ, πολλά είπες. Ύστερα αποφάσισες να πάρεις εκδίκηση. Εκείνο το βράδυ, και ενώ όλοι έφυγαν, έγινε στο μυαλό σου ένα τσαφ. Το τσαφ που λέγαμε. Και με το τσαφ άφησες ένα τηγάνι με λάδι στη φωτιά και έφυγε. Το εστιατόριο κάει και ολοσχερός. Από εκείνα τα ποκαίδια δεν έμεινε τίποτα μέσα στο μυαλό σου. Το που στο είπα, δεν υπάρχει μυαλό, λέμε. Την επόμενη μέρα σε έφεραν εδώ. Το μόνο που έχει μείνει μέσα στο μυαλό σου είναι εκείνος ο σερβιτόρος που σου έβγαλε το παρατσούκλι. Ωραίος καιρός, ε! Από τότε, εκείνος ο σερβιτόρος σε βασανίζει.